Με αγροτικά συνεχίζω και κυρίως με το λάδι και με το παρθένο ελαιόλαδο, γιατί δεν και να ξεχνάμε και πως η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους παραγωγούς. Κάθε χρονιά δεν είναι ποτέ οι ίδιοι σε ό,τι έχει να κάνει με τη βεντέμα, όπως λέμε πάρα πολύ απλά. Αλλά φέτος τα πράγματα και λίγο χειρότερα εξαιτίας και της λειψιδρίας, διότι σε πάρα πολλές περιοχές η απόδοση είναι μικρή και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με το χειρισμό του ελαιόκαρπου, γιατί αν ακούσετε τους επιστήμονες, νομίζω ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα σας πούν τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται να προσέχετε. Το λέω αυτό γιατί φέτος, αν και θα έπρεπε ίσως να ξαναγίνει μια παρόμοια εκδήλωση στο Ηράκλειο, γιατί σήμερα, 5 του Δεκέμβρη, οι φορείς και η παραγωγή των χανίων θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, πληροφορίες που θα τους δώσουν οι επιστήμονες σε μια εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο των εορτασμών της Παγκόσμιας ημέρας ελιάς. Την Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα, την κυρία Χουδετσανάκη, καλημερίζω. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλγερά, και καλημέρα και στους ακροατές σας. Και όπως λέτε, ξεκινάμε τη μέρα μας σήμερα με ωραίες εκδηλώσεις από την Περιφέρεια Κρήτη. Κυρία Γουδετσανάκη, αυτό το οποίο μου έμεινε από την εκδήλωση και γι' αυτό έκανα αυτόν τον πρόλογο που έγινε εδώ στο Ηράκλειο, είναι πράγματα τα οποία τα πηγαίνουμε ως παραγωγή κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή ετεροεπαγγελματίες, δεν έχει σημασία, τα πηγαίνουμε τυφλοσούρτη, λέμε ότι αυτό γίνεται και έτσι πρέπει να γίνεται σε κάποια πράγματα, αλλά να με συγχωρείτε, εγώ κατάλαβα, δεν το λέω σε εσάς, είναι τρόπος του λέγει έτσι, αλλά εγώ κατάλαβα από τους επιστήμονες και μου άλλαξαν τα δεδομένα πολλά χρόνια μετά, ότι αν δεν είμαι προσεκτική ως παραγωγός, ως εργάτης μέσα στον ελαιόνα, ότι μπορεί να υποβαθμίσω την ποιότητα του λαδιού μου. Κυρία Δουργεράκη, το ένα είναι αυτό που ακριβώς αναφέρετε, ότι ως παραγωγός θα πρέπει να κάνω αυτές τις ενέργειες για να μην υποβαθμίζω τον ελαιόκαρπο. Το ένα είναι αυτό. Όπως αναφέραμε και μετά στη συνέχεια, για να πάρουμε το ελαιόλαδο θα πρέπει πολύ καλά οι ελαιουργοί μας, οι οποίοι πραγματικά καταβάλουν μια προσπάθεια, όμως είδατε κι εσείς πόσα λάθη γίνονται, ενώ νομίζουν ότι το κάνουν όλο σωστό την επεξεργασία. Είδατε όμως σε πόσα πράγματα αναφερθήκαμε προχθές, στην προχθεσινή συνάντηση που έγινε εδώ στο Ηράκλειο και θα γίνει η παρόμοια και στα Χανιά για το λόγο αυτό, για να δούμε τι κάνουμε λάθος και στο ελαιουργείο. Γιατί ένα μεγάλο ποσοστό της ποιότητας χάνεται και στο ελαιουργείο. Που όμως δεν είναι ότι το ξέρουν οι ελαιουργοί και το κάνουν αισχυμένα λάθος. Αγνοούν πράγματα στη συνέχεια και γι' αυτό η Περιφέρεια Κρήτης είμαστε εν όψη να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση για τις εκπαιδεύσεις που λέγαμε, κυρία Βουργεράκη. Ήδη μπαίνει μπροστά ο στρατηγικός σχεδιασμός, θα υπογραφεί μεταξύ ΕΛΜΕΠΑ, ΕΛΓΟ και Περιφέρεια Κρήτης. Ήταν αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός που βάλαμε για τις εκπαιδεύσεις του ελαιολάδου και ο στόχος, κυρία Βουργεράκη, ήταν να ακολουθήσουν και τα άλλα προϊόντα. Όμως θα ξεκινήσουμε τώρα μέχρι 10 περίπου του μηνός, μόλις υπάρχει η ανάληψη καθηκόντων από τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε αυτή τη διαδικασία το Υπουργείο. Μόλις υπάρχει η ανάληψη καθηκόντων τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ, θα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση, γιατί είναι εκείνος που πρέπει να την υπογράψει με το ΕΛΜΕΠΑ και την Περιφέρεια Κρήτη. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σε αυτή την ημερίδα και το λέω έτσι, διότι οι φίλοι από τα Χανιά που ακούν μέσω του διαδικτύου νομίζω ότι έχουν να πάρουν πράγματα. Αυτό το οποίο εγώ άκουσα από την χημικό, την κυρία Άννα Γαλιάκη, σε ό,τι έχει να κάνει, ασχολείται εδώ και με 9-10 χρόνια με την ανάλυση σε τρόφιμα και ελαιόλαδο, ποια είναι η λάθος κίνηση και πώς επιβαρύνω το λάδι όταν ακόμα τις βέργες μου τις βάζω πάνω από τα τσουβάλια τα οποία μεταφέρω
η ποιότητα του τσουβαλιού ως γνωστόν, αυτό μπορεί να το έχουμε ξανακούσει, αλλά πόσο επηρεάζεται το προϊόν, ή αν εγώ ως εργάτης ή τέλος πάντων για τι λόγο κάθαμε πάνω από το τσουβάλι, ή πόσες μέρες αφήνω το τσουβάλι έξω από το λειτουργείο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που περιγράφεται. Καταρχήν είδατε και από τη μελέτη το ερευνητικό που ανέφερα και εγώ, ότι θα πρέπει να πάμε πλέον σε πλαστικά τελάρα. Ποιος χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή πλαστικά τελάρα? Όπως είδατε στη μελέτη, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό εκεί, και όχι μόνο αφήνουμε, τα μεταφέρουμε στη σακιά τον ελαιόκαρπο και στη συνέχεια τον αφήνουμε και 2-3 μέρες, από ό,τι είδατε από το ερευνητικό. Αυτό είναι, δηλαδή, όλα αυτά τα βήματα, εάν σε κάθε βήμα διορθώσουμε, ας μην το κάνουμε στο 100%, αλλά δεν μπορούμε να υπάρχουν ακόμα πλαστικά σακιά και να μεταφέρουμε τον ελαιόκαρπο και να τον αφήνουμε και 3 μέρες σε περιόδους αιχμής. Νομίζω ότι όλη αυτή η εργασία και από τη δική σας την πλευρά, εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σε ελαιουργία της Κρήτης, όλη αυτή η εργασία που κάνατε στα ελαιουργία και η βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιόλαδου, ότι μάλλον πρέπει να τυπωθεί, και αφού πάμε σε εκείνη τη φάση της εκπαίδευσης που εδώ και χρόνια επισημαίνετε, κυρία Χουδετσανάκη, και εσείς ως γεωπόνος από τη δική σας την πλευρά, γιατί πρέπει να φύγουμε από το κομμάτι πια είναι μόνο το παραδοσιακό, πρέπει να το δούμε και λίγο διαφορετικά. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να τυπωθεί και να μας το δώσετε για να μαθαίνουμε πράγματα. Κύριε Δουλειερά, και εγώ δεσμεύομαι πραγματικά να το τυπώσω και να το δώσω στον κόσμο, να δει σε κάθε βήμα, γιατί ήταν ένα ερευνητικό που είδατε κι εσείς πεδίο. Δηλαδή αυτή η εργασία, αυτό το ερευνητικό, δεν υπάρχει ένα δεύτερο. Γύρισα τα ελαιουργία του νομού και είναι τα στοιχεία πραγματικά. Και είδατε πόσο όμορφα, ενώ τους ρωτούσε αν εφαρμόζουν τα συστήματα ασφάλειας ποιότητα, λίγο παρακάτω φαινόταν ότι δεν τα εφαρμόζουν. Αλλά και αυτοί δεν το αντιλαμβάνονται. Mm-hmm. Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, σωστό. Αυτή η μελέτη δείχνει πόσο θα πρέπει να είμαστε σωστοί και πιστοί στην εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας. Δηλαδή, δεν κάνω ένα στάδιο και λέω το παρακάτω το αφήνω. Η χνηλασιμότητα, ας πούμε. Πολλές φορές λέμε ότι βρεθήκαν σκευάσματα μέσα στο ελαιόλαδο και γυρίζουν φορτία πίσω. Εάν υπήρχε η χνηλασιμότητα, κυρία Δουλειεράκη, δεν γύριζαν το ελαιόλαδο πίσω. Ξέρετε κάτι, κυρία Χουδητσανάκη, τις περισσότερες φορές μένουμε σε εκείνο το κομμάτι που λέει αυτή είναι η οξύτητα, αυτό είναι το προϊόν που μπορεί να μου γύρισαν πίσω, αυτή είναι η τιμή του λαδιού, αυτή είναι η εμπορία, αυτό φεύγει, έτσι φεύγει το λάδι και θα φύγει χύμα και θα πάει στον Ισπανό, στον Ιταλό, σε εκείνους τους επιτίδιους οι οποίοι θα το πουλήσουν μετά, θα το μοσχοπουλήσουν σαν δικό τους και θα δούμε μια τιμή στα ύψη. Μένουμε σε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα πάρα πολύ απλά. Έχουμε αφήσει την ελιά, το ελαιόλαδο στον αυτόματο, αλλά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί εγώ αυτό εκμεύσα ως βασική πληροφορία, είναι ότι για να το συνεχίσεις ξεχνάς το παραδοσιακό, πας λίγο παρακάτω, είσαι λιγάκι ή περισσότερο υποψιασμένος και προσεκτικός για να έχεις, γιατί αν θες να έχεις πρέπει να κάνεις τα παραπάνω. Κυρία Δουλγεράκη, όντως όπως το είπατε και το είπε και ο κύριος Καρπαδάκης πολύ ένταχτα, ότι σταματάς να είσαι παραδοσιακός και συνδυάζεις τον εξυγχρονισμό με την παράδοση. Δεν μπορούμε να είμαστε παραδοσιακοί και να είμαστε πίσω και να λέμε «Α, εφαρμόζουμε ό,τι εφαρμόζανε οι δικοί μας άνθρωποι, οι πιο μεγάλοι». Εξυγχρονίζουμε τις μεθόδους και πάμε σε αυτά που ισχύουν σήμερα. Και να σας πω κάτι, η Περιφέρεια κάνει ένα τεράστιο αγώνα σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις ενώσεις, να δούμε πώς θα καταφέρουμε να κατοχυρώσουμε το ελαιόλαδο ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Αυτό τι σημαίνει στη συνέχεια? Ότι θα πάμε σε τυποποιημένο προϊόν, δηλαδή εάν καταφέρουμε να το κατοχυρώσουμε, θα τυποποιείται όλο το προϊόν στην Κρήτη. Αυτός είναι ο στόχος και της Περιφέρειας και σε συνεργασία με το Υπουργείο μας, που πραγματικά βοηθάει σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός. Και είναι ένας στόχος για να δούμε ότι γιατί να φεύγει το ελαιόλαδο χύμα από την Κρήτη.
Εδώ θα το τυποποιούμε, κυρία Δουλγεράκη. Αυτό είναι ο στόχος της περιφέρειας. Mm. Ένα κιλό ελαιόλαδο χύμα. Άρα θα πρέπει στη συνέχεια να εξυγχρονιστούμε και να πάμε σε αντιλήψεις που λένε όχι, άστε να το κάνω όπως το ήξερα. Τουλάχιστον, κυρία Χουδετζανάκη, από την παρουσία σας στην περιφέρεια μέχρι σήμερα, είτε ως συνεργάτης είτε από την αντιπεριφέρεια, σε πρωτογενή τομέα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης και σε όλα αυτά τα οποία μάθαμε μέσα από εσάς και από την Προεδρία του ΑΡΕΠΟ, νομίζω ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μας είπατε πράγματα για το πώς πρέπει να εξελισσόμαστε πάνω στον αγροτικό τομέα. Γιατί τίποτα τελικά δεν είναι τυχαίο. Επίσης, επειδή ο χρόνος με περιορίζει, εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Για εμάς που μαγειρεύουμε ή για τους κυρίους που μαγειρεύουν, για το κάθε νοικοκυριό, το κάθε σπίτι, είναι πολύ σημαντικό να ακούσουν πώς μπορείς να μαγειρέψεις με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, διότι αν κοιτάξεις λίγο παραπάνω τις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται και πώς χειρίζεσαι αυτό το προϊόν, μπορείς να φέρεις τα βέλτιστα αποτελέσματα από τον σεφ πατρόν, τον κύριο Μανώλη Παπουτσάκη. Δεν θα πω τίποτα άλλο, κυρία Χουδετζανάκη. Νομίζω ότι και ο κ. Παπουτσάκης έδωσε μια πολύ καλή αντίληψη πόσο το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μπορεί να το διαχειρίζεσαι έτσι, μέσα στην κουζίνα σου. Να το διαχειριστούμε και να παραμένει υγιεινό και όχι να λέμε ότι επειδή τηγανίζουμε, είπε ότι θέλει υπομονή. Και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, εδώ και από την προσπάθεια του ΑΡΕΠΟ για τα γεωγραφικής ένδειξης προϊόντα, πόσο σημαντικό είναι τελικά να μην λέμε να πατάμε σε δράσεις, να πατάμε σε δουλειά, κυρία Δουλγεράκη, γιατί χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα. Και βλέπετε, μάθετε τι είναι το ΑΡΕΠΟ, τι δουλειά κάναμε στο ΑΡΕΠΟ με την επισήμανση των τροφίμων, πώς καταφέραμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει πίσω τουλάχιστον για τώρα και δεν έχει πάρει απόφαση γι' αυτό να καταταγεί το λάδι σε μια κατηγορία πίσω, στη κατηγορία, πόσο σημαντικό είναι, πίσω από τα αναψυχτικά. Δηλαδή, φανταστείτε να είχε ψηφιστεί αυτή η επισήμανση των τροφίμων. Ναι, ναι, αφήστε το. Για ποιο ελαιόλαδο θα μιλούσαμε στα ράφια σήμερα? Για κανένα ελαιόλαδο δεν θα μιλούσαμε. Αυτή η κινητοποίηση με τις 35 περιφέρειες στην Ευρώπη, έτσι όπως σακώθηκε πραγματικά στο φτερό από την περιφέρεια, ήταν από εκείνα τα οποία σου έρχονται μπροστά σου και ή το αντιλαμβάνεσαι ή φεύγεις. Αλλά πρέπει να έχεις και τις εξειδικευμένες γνώσεις. Λοιπόν, αυτή η εκδήλωση απόψε στα Χανιά για εκείνους που μας ακούνε στα Χανιά και μακάρι να ξαναγίνουν μέχρι το τέλος και άλλες εκδηλώσεις εδώ στην περιφέρεια Κρήτης τέτοιου είδους, γιατί πρέπει να βελτιωνόμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με τις γνώσεις μας. Για να έχεις εκείνη την τιμή των 6, των 7 ή τέλος πάντων όποια τιμή και αν έχει το ελαιόλαδο και να είσαι και ευχαριστημένος, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δεις από μια άλλη βάση. Κυρία Χουδετζανάκη, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα και στο κρατέ. Λοιπόν, καλά να είστε.